προσέξτε με παρακαλώ. Α, το παπούτσι μου. Σήμερα οι ενδυματολογικές εκλογές. Παπούτσι, ζερβάκι παπούτσι, δείξε παπούτσι. Γιατί όλοι. Είμαι όλοι Δούκα Χατζηδούκα που σε λίγο θα είναι κοντά μα, έτσι. Το παπούτσι είναι very sexy. Ανέβα κιόλα το ζερβάκι, μόνο στο παπούτσι έμεινε. Δεν αξίζει. Οι υπόλοιποι τίποτα. Τι άνθρωπο είσαι, καλέ ανέβα από το παπούτσι. Έτσι. Σιγά σιγά κιόλα να με δείξει. Έτσι, έτσι. Να γυρίσω και πίσω. Όχι, φέρνω τα μικρόφωνα, μείνω μπροστά. Ωραίο. Τέλειο. Καλά. Ότι και καλά τώρα βλεπόμαστε, κατάλαβε και φιλιόμαστε και δεν περάστε καθίστε. Καλώς ήρθατε. Ο Παναγιώτης, παιδιά, παίζει πινκ πονγκ. Πρωταθλητής, όχι απλά παίζει πινκ πονγκ, ναι. Εξαρτάται από τις ηλικίες. Απλά μπορεί να κλωτσάει το άθλημα με το σκηνικό που πας να κάνεις, παιδί μου. Δηλαδή τώρα... Πέρναγε ο Γιάννης από εκεί για να δώσει. Με τηλεφακό. Ποιος θα είπα αυτά, καλέ. Δεν μπορώ να σου πω. Από το κοντινό οικογενειακό περιβάλλον. Πάντοτε πληρώστε να σας δίνουν γιατί χάνετε μεγάλες ευκαιρίες. Έχετε και τις προϋποθέσεις να κάνετε κάποια πλάνα ζωής, έτσι με νερό, με ποιήτη κτλ. Ναι, και το λότο να. Σημαντικοί παράγοντες, σημαντικές παράμετροι. Να έρθω. Το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα, ναι. Μην πάτε από εκεί, θα πέστε σε κίνηση. Δεν άρεσε ψωνίσει. Μην πάτε από εκεί. Θα σου πω εγώ το ψωνίσει, έλα εδώ. Καλά θα μου. Είμαι καλά και είμαι ακόμα καλύτερα που είσαι εγώ κοντά μου. Με έχεις δύσει, εσύ. Απλά συγκλονιστικά. Από πού να αρχίσω, με αμέσως. Βεβαίως, ναι, ναι. Με κι άλλα. Οκ. Πάμε. Ποιο είναι, για να το δω. Μισό λεπτό, στο πέρα. Και παπούτσι μας αρέσει πολύ. Το δεξί, αυτό. Αυτό θα βάλω λοιπόν τώρα. Αυτό είναι το βροχιόλι. Ναι, κάτι καινούριο, το οποίο... Μοντέρνο. Μεγάλη τσάντα, έχει χρήση, έχει όγκο, κάνει ωραίο αξεσουάρ, βάζουμε σε πράγματα, δηλαδή για... Μαρένα, θες να κάνεις εσύ, μια και είμαστε εδώ με τον κύριο Χατζηδούκα και μιλάμε για όλα αυτά, για το άλλο βραχιόλι αγάπης που... Ναι, για τον μπρασελέ αγάπης, πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα το παιδί και εμείς σας πάμε να δούμε. Λίγο ξέρεις. Ναι, ναι. Τώρα κυκλοφορεί δηλαδή. Τώρα θα το δούμε αυτό το θέμα. Πάρα πολύ που είσαι και εδώ και εμείς θα δούμε το βιντεάκι από την παράσταση. Γεια. Να είσαι καλά. Σ' όλους. Θα δυνάσεις πάρα πολύ. Τι όχι. Τα ρούχα, τι όμορφα. Ελάτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά να είστε. Υπέροχες. Φιλάκια, γεια σας. Έχω γίνει. Ας καθίσουμε. Δουλέψουμε τώρα να βγάλουμε το ψωμί σας. Τι θα δουλέψουμε τώρα, φέρτε μου και πείτε μου είμαστε. Αρχίσαμε και τα λιγκεράκια βουρνό-βουρνό, καταλαβαίνεις πως θα καταλήξουμε. Είστε, καλό είναι, αλλά μια χαρά. Λοιπόν, για πες μια έτσι, γενική πρόβλεψη για το 2009. Λοιπόν, η γενική είναι ότι... Ωραία ακούγεται το 9. 2009. Έτσι. Δεν είναι 8, όμορφο. Είναι... Ένα ολοκληρωμένο αριθμό. Ένα αριθμό συμβολίζει κάτι. Όλα συμβολίζουν κάτι. Όλα συμβολίζουν κάτι. Είναι του έρωτα, δεν ξέρω. Του έρωτα τα εννιά. Του έρωτα των συγκαταστάσεων. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι όλοι θα έχουμε σε δύο τουλάχιστον τομείς επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, παιχνίδι, γιατί ο καθένας μας μπορεί να ασχολείται όπου θέλει. Δεν επέρχεται κανένα τέλος κόσμου, κοινωνικοπολιτικο-οικονομικού συστήματος. Είμαστε αρκετά κολλημένοι από καθυστερήσεις, προβλήματα και διάφορες ιστορίες. Έχει ευκαιρίες. Είναι εξαιρετικό, θα το έλεγα. Και ιδιαίτερα το πρώτο εξάμηνο. Ναι. Δεν πρέπει να διαφύγει, αλλά πρέπει να ξεκολλήσει. Καλά, ξεκολλήσαμε ήδη. Θέλει συμμετοχή. Εσύ σε βλέπω, έχει ξεκολλήσει. Λοιπόν, προχωράμε χωρίς την πάπια. Προχωράμε, ναι, πάμε στον κρύο. Λοιπόν, καθιερωμένη κοινωνικά και επαγγελματικά. Θα σας φύγει κάποια αλλαγή, η οποία θα είναι και μόνιμη πλέον για τη ζωή σας. Έχετε βαλθεί αμέτοιμο χαμέτι. Ρόλος μπορεί για το 2010. Είναι οι οποίες θα οδηγήσουν στην σημαντική. Ακριβώς. Χριστίνα, για σένα είναι αυτό το τηλέφωνο. Είναι αυτό το τηλέφωνο. Το έχεις καταλάβει. Κατάλαβα τη φωνή. Γεια σου, Δώρα. Αγαπημένη.
Αθηνάκι μου, τι κάνεις? Λοιπόν, να εξηγήσω, Σοφία, ποια είσαι. Είλατε. Είναι η Δώρα. Είναι αδερφή μου, δεν είναι φίλη μου απλά. Βρεθήκαμε στο πανεπιστήμιο. Φίλες μας έχουμε. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, εμένα μένει Θεσσαλονίκη. Α, είναι μακριά σου. Είμαι Θεσσαλονίκη, ναι, οπότε καταλαβαίνω, δεν έχω. Αλλά θα τη δεις τώρα στις γιορτές. Δεν έχω παράπονο τέτοιο. Μη λέει έχω να σου πω, που σημαίνει ότι τις λείπεις πραγματικά. Γιατί πολύ. Γιατί σ' αγαπώ πάρα πολύ. Και εμένα μου λείπει πάρα πολύ. Όμως αυτό έχει σημασία, η σχέση ουσίας και ο ποιοτικός χρόνος έστω και... Όχι, εμείς μπορεί να κάνουμε καιρό και μπορεί και καμιά φορά να κάνουμε πολύ καιρό να μιλείς. Είναι η ίδια και καλύτερη. Δώρα. Αυτό έχει σημασία. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά επειδή δεν μπορώ να βλέπω τη Χριστίνα μου συγκινημένη και τέτοιες μέρες ειδικά. Θέλω λίγο να με βοηθήσεις να το ελαφρύνουμε και να μου πεις τι είναι αυτό που σε θυμώνει στη Χριστίνα, στο χαρακτήρα της. Τι είναι αυτό που σου σπάει τα νεύρα στην προσοχή. Ναι. Μόνο αυτό, αλλά κατά τα άλλα πραγματικά η επικοινωνία μας είναι καταπληκτική. Αυτό το παθαίνει ειδικά τώρα που... Είστε ευχαριστή ιδιότητα συναισθημάτων, οπότε για αυτό. Είναι ο άνθρωπος που μπορώ να... Σοφία, σας αρέσουν οι ίδιες. Και θες το καλύτερο για εκείνη, ναι. Βέβαια. Να σου πει. Πες μου ότι διαβάζεις και τα νούμερα. Έρχονται και φεύγουν. Δεν υπάρχουν φιλίες μεταξύ των γυναικών. Φυσικά. Ξέρεις τι, δεν κάνω τόσα πολλά γυναικεία. Ξεκλέβω που και που, όλο και πιο αρέα. Εσύ είχες θέμα όμως, έτσι, για μην πω τα θέματα. Αμάν, βρε τη μάχη, ακόμα καρφώσεις δεν μπορείς. Η Τόνια, μια κουταλιά της σούπα. Όχι, μία είναι τίποτα άλλο, μόνο το λαδάκι. Λίγο είναι. Μία είναι λίγο. Φυγικά στοιχεία, σε θρεπτικά στοιχεία. Μπράβο, τώρα έτσι για να μάθεις. Έχει ενδιαφέρον. Πρώτα θα μου δείξεις το παπί μου και μετά θα δεις τι έχεις να πάθεις. Α, το παπί είναι τον εσύ. Όχι, όχι, θέλω να μου πεις για την μπεμπέ περίοδο μου. Για την μπεμπέ περίοδο. Τι άδικο, έχω πέρα την Τζόρτζια που σε γυναίκα. Αρίος εσύ. Και ωραία απάντηση, όχι, σωστό, έχει δίκιο. Έχουμε μιλήσει, μιλήσαμε πριν από λίγο. Εγώ νομίζω ότι ο Μάριος... Εκείνο κάνεις μόνο θέμα χημίας, όπως λέμε όλοι εμείς, και τι ωραία, τι καλά και λουλουδάκια και βιώνεις τη ζωή σου. Έχεις την ανάγκη να γνωρίσεις αυτό και αυτό. Έναν άνθρωπο που να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εσύ λοιπόν... Και αυτό έφερες εσύ. Ναι, και όλο το διάστημα. Όταν λοιπόν χωρίζει από τα υπέρα, ο έρωτας είναι κανονικός, όλα πάνε όπως πρέπει να πάνε και έχει μια ροή το πράγμα. Όταν δεν έχει ροή και δημιουργώ, νιώθει... άρα το αποθυμένο δεν... Καταλαβαίνω από όλα, αλλά δεν θέλω. Ο έρωτας, γιατί είναι... είναι σε υπερβαίνει. Είναι κοντά, πιο ιδανικό, είναι σαν να είσαι εσύ. Δηλαδή αυτό είναι καλύτερο, είναι δεν το ξεχωρίζεις. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι σου. Ναι, ρώντας έτσι. Με το γιο μας σαν πρίγκιπα. Αρφανή δηλαδή. Συνήθως όταν η μητέρα της γυναίκας... Από την αρχή είναι να μην μπούμε οτιδήποτε και να πει το αντιμετωπίζει. Όταν η πεθερά περιμένει ότι είναι στο πετσί των ρόλων που μας αναθέτουν. Να λαμβάνουν Έλληνες και Εβραίους. Γιο και χιλιαδιό. Υπάρχει όμως και η άλλη ταινία που έχουν προσλάβει οι γονείς την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ προκειμένου να τον διώξουν από το σπίτι. Μόνο τον εαυτό του και πώς συμπεριφέρεται αυτό στους υπόλοιπους. Οι οποίες κάνουν πλήση και παίρνει ρόλο. Έχουμε ταξιδέψει πάρα πολύ και δεν έχουμε... Εγώ για μένα και δεν θέλω άλλο κανέναν. Έχω εμένα να...